Στον αιώνων. Καθίστε. Να πούμε δύο λόγια για την Αγία Παρασκευή που γιορτάζουμε σήμερα. Ακούσαμε ότι ονομάζεται Παρθενομάρτης, δηλαδή είναι και Παρθένος και Μάρτης. Και βέβαια αυτό της δίνει δύο στεφάνια, γιατί φύλαξε την αγνότητά της, την καθαρότητά της και ως κοπέλα και μετά έδωσε και τη ζωή της για τον Χριστό και έγινε μάρτης. Λέει κάπου ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον Άγιο Τιμόθεο που ήταν μαθητής του και είχε γίνει και επίσκοπος στην Έφεσο. Σε αυτόν αγνών τήρη, δηλαδή να τηρείς τον εαυτό σου αγνό και καθαρό. Και αυτό είναι που ζητάει ο Θεός από όλους τους νέους. Έλεγε ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Νύφων, ότι κυρίως δύο πράγματα ζητάει ο Θεός από τους νέους. Να είναι αγνοί και να είναι και ταπεινοί. Γιατί κυρίως τα πιο μεγάλα πάθη, πιο μεγάλες αρρώστιες που προσβάλλουν τους νέους ανθρώπους, πνευματικές αρρώστιες, έτσι είναι αφενός μένει είναι τα πάθη της σάρκας και αφετέρου είναι η περηφάνεια, ο εγωισμός. Ένας άνθρωπος λοιπόν νέος που θέλει να ευαρεστήσει στο Θεό θα πρέπει να προσπαθήσει να φυλάξει τον εαυτό του αγνό και καθαρό από όλες τις αρχικές αμαρτίες και μετά να φυλάξει τον εαυτό του και ταπεινό, να πολεμήσει τον εγωισμό, όπως λέμε, την υπερηφάνεια. Και αυτό βέβαια το έκανε κατεξοχήν η Αγία Παρασκευή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έγινε και καλόγρια, έγινε μοναχή. Αφιερώθηκε τελείως στον Θεό. Και έτσι πήρε ένα μεγάλο στεφάνι για αυτό το λόγο. Γιατί μιμήθηκε το Χριστό μας, ο οποίος και αυτός έμεινε αγνός και παρθένωσε και υπερπάσα καθαρότητα καθαρός πάντοτε και μας δίδαξε αυτόν τον τρόπο ζωής, τον τρόπο της παρθενίας. Έτσι δεν ήρθε η κοινωνία γάμου ο Χριστός μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο γάμος είναι κακό πράγμα ή είναι ακάθαρτο και όσοι κάνουν γάμο και αυτοί εφόσον ζουν σωστά μέσα στο γάμο και αυτοί μπορούν να σωθούν και να αγιάσουν. Αλλά αυτοί που φυλάνε την αγνότητά τους και την παρθενία τους και γίνονται οι καλόγεροι, οι καλόγρες, έτσι έχουν ένα στεφάνι παραπάνω. Και όπως λέει πάλι οι Άγιοι Πατέρες μας λένε, τώρα που ζούμε στην περίοδο της Καινής Διαθήκης, έχει λέει τα πρωτεία η παρθενία. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη τα είχε ο γάμος. Και οι πιο μεγάλοι Άγιοι και οι πιο πολλοί Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης είχαν κάνει γάμο. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη έχουμε και πολλούς Αγίους που φύλαξαν την παρθενία τους, όπως η Αγία Παρασκευή. Και εκτός από αυτό, έχουμε και το δεύτερο στεφάνι που πήρε η Αγία, που είναι το μαρτύριο. Δηλαδή όχι μόνο φύλαξε την πίστη της και ομολόγησε την πίστη της, παρόλα τα βασανιστήρια που της κάνανε, τα φοβερά και τρομερά, αλλά στο τέλος έδωσε και τη ζωή της. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, αυτός που θα με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, αυτόν λέει θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο, ότι είναι δικός μου. Και όποιος λέει θα με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Δηλαδή μας διδάσκει ο Χριστός ότι θέλει να τον ομολογούμε. Να το φανερώνουμε δηλαδή δημόσια και όχι να πιστεύουμε κρυφά, όπως λένε μερικοί, να το έχουμε μέσα μας και να μην το δείχνουμε. Πρέπει και να φαίνεται. Όχι να κάνουμε επίδειξη θρησκευτικότητας και αγιώτας, αλλά όταν πρέπει θα φαίνεται. Ας πούμε όταν περνάμε έξω από μια εκκλησία κάνουμε το σταυρό μας. Αυτό είναι φανέρωση ότι πιστεύουμε. Ή όταν πάμε να φάμε σε ένα εστιατόριο, σε ένα δημόσιο χώρο, πάλι κάνουμε το σταυρό μας. Έτσι και ζητάμε από το Θεό να ευλογήσει το φαγητό μας. Αυτό είναι μια ομολογία σήμερα, δημόσια. Ή όταν, ας πούμε, δεν υποκύπτουμε στις διάφορες μόδες που σήμερα θέλουν τον άνθρωπο και τον άνδρα και τη γυναίκα να ντύνονται έξαλλα, προκλητικά,
και αντίθετα και με το φύλο τους, να φοράνε οι άντρες γυναικεία ρούχα, οι γυναίκες αντρικά, πράγμα που απαγορεύεται και από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Όλα αυτά σήμερα και πάντοτε είναι μία ομολογία. Όταν ζει κανείς δηλαδή χριστιανικά, σωστά, έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ομολογεί. Και ειδικά στην εποχή μας, που όλα καταπατούνται, τα του χριστιανισμού, σχεδόν κανένας δεν τηρεί το Ευαγγέλιο και το νόμο του Θεού, ένας που τηρεί το νόμο του Θεού ομολογεί, είναι ομολογητής. Έτσι ήταν και η Αγία Παρασκευή. Αλλά η Αγία Παρασκευή δεν έμεινε μόνο στην ομολογία, δηλαδή να πει ότι πιστεύω στον Χριστό και δεν τον αρνούμε, αλλά προχώρησε ακόμα ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά και έδωσε και τη ζωή της, έδωσε και το αίμα της. Τώρα ακόμα δεν μας ζητάνε να δώσουμε το αίμα μας, αλλά μας απειλούν. Ας πούμε, άμα πάτε στην εκκλησία, μας λέγανε στην περίοδο του κορονοϊού θα σας βάλουμε πρόστιμο, ας πούμε. Δεν ξέρω μετά τι άλλο θα μας πούνε. Εμείς όμως δεν πρέπει να κάνουμε πίσω, γιατί έχουμε παράδειγμα την Αγία Παρασκευή που έδωσε και το αίμα της για τον Χριστό. Και σε καμιά περίπτωση δεν θα πούμε ότι δεν θα πάω στην εκκλησία για να πληρώσω πρόστιμο. Οι πρώτοι χριστιανοί με κίνδυνο της ζωής τους πήγαιναν στην εκκλησία. Και μάλιστα είχαν υπόγειες εκκλησίες που τις λέγανε κατακόμβες. Αυτές ήταν κημητήρια. Και άμα πάτε στη Ρώμη θα δείτε υπάρχουν μέχρι σήμερα. Η Ρώμη από κάτω είναι σκαμμένη. Μπορεί να έχει και 5 ορόφους το ένα πάνω από τον άλλο, κάτω από τη γη. Και εκεί μέσα υπήρχαν οι νεκροί, οι τάφοι των και κοιμημένων και υπήρχαν και τάφοι των Αγίων Μαρτύρων. Και εκεί λοιπόν πήγαιναν οι χριστιανοί κρυφά τη νύχτα και κάναν θεία λειτουργία, γιατί απαγορευόταν να κάνουν δημόσια λειτουργία. Ήταν οι δουλάτρες. Μπορεί και εμείς να χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο κάποια στιγμή, γιατί βλέπετε ο κόσμος όλο και πιο ιδωλολατρικός γίνεται. Δεν μας πειράζει, εμείς έχουμε πρότυπα τους Αγίους και θα τους μιμηθούμε. Γι' αυτό τους γιορτάζουμε τους Αγίους. Λέει τίμηση μάρτυρος, τιμή μάρτυρος, μίμηση μάρτυρος, μας λένε οι Άγιοι. Αν θες να τιμήσεις την Αγία Παρασκευή, πρέπει να τη μιμηθείς. Να τη μιμηθείς στην αγνότητα, στην καθαρότητα. Και ένας που είναι έγαμος δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι καθαρός και αγνός, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στη σκέψη και στις επιθυμίες και στις αισθήσεις, τα μάτια, τα αυτιά. Βλέπετε τι γίνεται με το διαδίκτυο σήμερα που έχει μολυνθεί όλη η ανθρωπότητα. Άμα δεν προσέξεις, βλέπεις ένα σωρό βρώμικα πράγματα και λερώνεις την ψυχή σου και το σώμα σου. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας για να τιμήσουμε την Αγία Παρασκευή όπως θα ήθελε η Αγία και όπως θέλει και ο Θεός. Και να έχουμε αυτό το θάρρος να τηρούμε όλες τις εντολές, να γινόμαστε τουλάχιστον ομολογητές και αν θέλει ο Θεός να δώσουμε και τη ζωή μας για τον Χριστό. Τες αυτής Αγίας Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.